Θα κρατούμε σταυρό στο χέρι
και το μαχαίρι με συντρίβει. Μην παίρνεις το κλειδί, φοβάται το παιδί. Τον Αύγουστο του 1989 σχεδιάστηκε ένα αφιέρωμα στον ποιητή Νίκο Γκάτσο. Σύμβουλος και κύριος ομιλητής, ο Τάσος Λιγνάδης, που θέλησε να χαρακτηριστεί το αφιέρωμα σαν ο έρωτας και ο θάνατος στη θεματογραφία του Γκάτσου. Πρότεινε ακόμη, σαν ημερομηνία κινηματογράφησης της δικής του ομιλίας με θέμα την ανίχνευση του θανάτου στο έργο του ποιητή, τις 2 Σεπτεμβρίου. Ήταν η μέρα της κηδείας του Τάσου Λιγνάδη. Έμειναν κάποιες σημειώσεις του και το τεράστιο σε όγκο, μα και αναπόσπαστα δεμένο με την ποιήση του Γκάτσου, μουσικό έργο του Μάνου Χατζηδάκη. Δεν μπορέσαμε και ως έναν βαθμό δεν θελήσαμε να εμφανίσουμε τον ποιητή στην τηλεόραση. Ο Γκάτσος δεν ζει ανάμεσά μας. Ζει στον κόσμο του θρύλου, εκεί που οι εικόνες χάνουν τη μορφή τους. Νύχτο σε βράδιασε, ο κόσμος άδειασε, κρύβω το δάκρυ μου και καρτερώ. Μα εσύ δεν έρχεσαι, και βρέχεσαι, ποτήρι μου δώσες βαρμα καιρό. Κοίτα πως κλαίει ο ουρανός, δεν είναι πια γιορτή, έγινε το όνειρο καπνός, πες μου γιατί. Κοίτα πως κλαίει ο ουρανός, μα εσύ καρδιά μην κλαις, κι όταν χτυπάει ο κεραυνός, τραγούδι εσύ να λες. Στο πικραμένο την αυλή ήλιος δεν ανατέλει. Μόνο σκουλίκια βγαίνουν να κοροϊδέψουν τ' άστρα. Μόνο φυτρώνουν άλογα στις μυρμυγκοφωλιές. Και νυχτερίδες τρών πουλιά και κατουράνε σπέρμα. Στο πικραμένο την αυλή δεν βασιλεύει η νύχτα. Μόνο ξενάνει φιλοσχές ένα ποτάμι δάκρυα, όταν περνάει ο διάβολος να καβαλήσει τα σκυλιά και τα κοράκια κολυμπάν σε ένα πηγάδι μέμα. Στο πικραμένο την αυλή το μάτι έχει στερέψει. Έχει παγώσει το μυαλό και έχει καρδιά πετρώσει. Κρέμονται σάρκες βατραχιών στα δόντια της αράχνης. Σκούζουν ακρίδες νηστικές ευρυκολάκων πόδια. Στο πικραμένο την αυλή βγαίνει χορτάρι μαύρο. Μόνο ένα βράδυ του Μαγιού πέρασε ένας αγέρας. Ένα περπάτημα ελαφρύ σαν σκύρτημα του κάμπου. Ένα φιλί της θάλασσας της αφροστολισμένης. Κι αν θα διψάσεις για νερό, θα στύψουμε ένα σύννεφο. Κι αν θα πεινάσεις για ψωμί, θα σφάξουμε ένα ειδόνι. Μόνο καρτέρι μια στιγμή να ανοίξει ο πικραπήγανος, να στράψει ο μαύρος ουρανός, να λουλουδήσει ο φλόμος. Μα ήταν αγέρας και έφυγε, κορυδαλός και χάθη. Ήταν του Μάη το πρόσωπο, του φεγγαριού η ασπράδα. Ένα περπάτημα ελαφρύ σαν σκύρτημα του κάμπου. Ένα φιλί της θάλασσας, της αφροστολισμένης. Esperando,
Σκύψε το κεφάλι, γιατί έρχεται σαράκοστη και θα σταυρώσουνε και πάλι τον άγγελο και το ληστή. Λένε πως πήγανε την Κρήτη και πήρανε το γιακουμί μέσα από το ίδιο του το σπίτι ώρα που τρώγε ψωμί. Κλείς το παράθυρο γυναίκα, κοντεύει 12 και 10. Σου το έχω πει τόσες φορές, οι μέρες είναι πόνιρες. Ο Λιγνάδης έλεγε πως ο Γκάτσος πέρασε στη διαδικασία της ανωνυμοποίησης. Έννοια αναφορά στο δημοτικό τραγούδι, ακόμα και στον Όμηρο. Η μορφή και το όνομα του ποιητή χάθηκαν για τους πιστούς του έργου του, κάπου ανάμεσα στην ιστορία και το μύθο. Η συνάντηση του Χατζηδάκη με τον Γκάτσο είναι μια μεγάλη στιγμή για το ελληνικό τραγούδι. Ένα διαρκές παιχνίδι με τον έρωτα και το θάνατο. Κάποια στιγμή, στο παιχνίδι μπαίνει ένας τρίτος παίχτης φίλος, ο Λόρκα. Και ο ματωμένος γάμος αποκτάει νέα μορφή. Γκάτσος, Χατζηδάκης, Λόρκα, ματωμένος γάμος και αμοργός στη σκακέρα μας. Φρέ
σκολουσμένο το κορμί, καινούριο το φουστάνι σου, βγαίνεις από το σπίτι σου στην εκκλησιά να πας. Βγαίνεις από το σπίτι σου στην εκκλησιά να πας. Πήγες άλλο
Λαβόματιες και ρένιες, καημούς από
για αγαπημένο φίλο, γαμπρό χωρίς μιλιά, του σύδαξα απλωμένους στη μάχη.